Βεβαίως έχουμε μπει για τα γεμάτα σε μια περίοδο όπου κορυφώνεται η αγωνία των αστών για την επερχόμενη καπιταλιστική κρίση, επιταχυντής της οποίας υπήρξε η πανδημία του κορονοϊού. Μια κρίση που, όπως λένε όλες οι εκτιμήσεις, θα είναι πολύ μεγάλη και σε βάθος αλλά και σε έκταση, μεγαλύτερη από αυτή του 2008, την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Αυτό και μόνο φτάνει για να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο μύθος της βιώσιμης και άεναης ανάπτυξης που μιλάγανε κάποιοι και από εδώ, από αυτό το έδρανο, που ούτε σήμερα είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, για το επόμενο διάστημα μετά την έξοδο των μνημονίων. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπάει μια καπιταλιστική κρίση, χρήσιμο είναι να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα από αυτές, από την πορεία των καπιταλιστικών κρίσεων. Συμπέρασμα πρώτον, ότι οι κρίσεις αποτελούσαν και αποτέλεσαν στο παρελθόν και σήμερα, δεν θα ξεφύγουμε από αυτόν τον κανόνα, μοχλό, επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων, αποτέλεσαν μέσω συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια. Και τα μέτρα τα αντεργατικά, τα οποία λαμβάνονται, δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα, το δεύτερο συμπέρασμα. Αν έτσι ήταν προσωρινού χαρακτήρα, τότε πρέπει να μας απαντήσετε γιατί οι μνημονιακοί νόμοι που διαμόρφωσαν ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας, ενώ τυπικά τα μνημόνια έχουν τελειώσει και ήταν και αυτοί τότε προσωρινοί, έτσι έλεγαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν και σήμερα ενισχύ. Και βεβαίως παραμένουν ενισχύ και οι μνημονιακοί νόμοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι ήρθαν με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, γιατί αποτελούσαν διακαούς πόθους και απαιτήσεις των εργοδοτικών οργανώσεων. Και μάλιστα σήμερα όλες αυτές οι εργοδοτικές οργανώσεις από το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, έχουν βγει στα κάγκελα δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να πειραχθούν οι μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και αυτές οι οποίες υλοποιούνται. Γιατί θέλουν τη διατήρηση όλων αυτών των νόμων που κατεδαφίζουν τα εργατικά δικαιώματα? Γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες ένταση του ανταγωνισμού. Αυτός ακριβώς ο ανταγωνισμός, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, αποτελεί και τις μυλόπετρες στις οποίες συνθλίβονται τα όποια εργατικά δικαιώματα. Συμπέρασμα τρίτο, ότι οι κρίσεις δημιουργούσαν πάντοτε τις προϋποθέσεις να οξυνθούν οι αντιθέσεις ανάμεσα στα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Γιατί ακριβώς αμφισβητείται ο δοσμένος συσχετισμός δυνάμεων. Και η προηγούμενη κρίση του 2008 οδήγησε στην όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά ακόμη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστός ο εμπορικός πόλεμος με τους διάφορους δασμούς που είχαν επευληθεί. Είναι γνωστός ο τεχνολογικός πόλεμος ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς για το ποιος θα βάλει τη σφραγίδα του στο 5G. Είναι γνωστές μια σειρά αντιπαραθέσεις οι οποίες παίρνουν και επικίνδυνα χαρακτηριστικά για το ποιος θα εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και τους αγωγούς, τους ενεργειακούς. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κρίση ενισχύει όλο και περισσότερο τις φυγόκεντρες τάσεις ως αποτέλεσμα της ανισόμετρης ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλες αυτές οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται τώρα για το νέο σχέδιο Marshall, για το νέο New Deal, το πράσινο New Deal, για το κορονοομόλογο ή για το Ταμείο Ανασυγκρότησης, προσπαθούν να συγκαλύψουν πιο ότι πάντοτε όλα αυτά τα μέτρα είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Το πώς θα θωρακιστεί δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων δίνοντας ανάσα σε ένα ιστορικά ξεπερασμένο καπιταλιστικό σύστημα. Και βεβαίως η απάντηση είναι συγκεκριμένη για το ποιος θα πληρώσει. Οι λαοί θα κληθούν να πληρώσουν
για τα νέα κρατικά χρέη που θα διαμορφωθούν μέσα από τη φτώχεια, την ανεργία, τη φορολογική αφέμαξη, αλλά ακόμη και τους υπερελιστικούς πολέμους. Έτσι λοιπόν, όποιος συμβιβασμός γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των αντιτιθέμενων επιμέρους συμφερόντων, θα είναι ένας αβέβαιος και προσωρινός συμβιβασμός, δεν θα αναιρεί το χαρακτήρα της επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και βεβαίως αποδεικνύεται το ψέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και το τέταρτο συμπέρασμα που βγαίνει από όλες αυτές τις καπιταλιστικές κρίσεις είναι η όποια μορφή διαχείρισης, είτε η φιλελεύθερη είτε η σοσιαλδημοκρατική μορφή διαχείρισης, τις έχουν βιώσει όλες αυτές άλλωστε στο παρελθόν, δεν πρόκειται να αναιρέσει, ούτε να απαντήσει στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα του συστήματος, ούτε βεβαίως να προστατεύσει το καπιταλιστικό σύστημα από την εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης, που στην Ελλάδα η κρίση η επερχόμενη θα είναι ακόμη πιο βαθιά εξαιτίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου στο οποίο υπήρχε μια κοινή αποδοχή. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Το νέο παραγωγικό μοντέλο στο οποίο συμφωνούσατε όλοι και που χαρακτηριζόταν από την εξωστρέφεια και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό δεν ήταν το νέο παραγωγικό μοντέλο που όλοι θέλατε? Σε αυτό δεν ήσασταν ομόφωνοι σε όλα τα περιφερειακά συνέδρια και τα 13 που οργάνωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους αντίστοιχους περιφερειάρχες? Αυτά λέγατε. Και σήμερα πληρώνουμε τα απόνερα. Τις υπέρμετρες ανάπτυξη του τουρισμού, των μεταφορών, του διαμετακομιστικού κέντρου και τα αποτελέσματα, βέβαια, όπως λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, είναι ότι στην Ελλάδα θα βιώσει ακόμη πιο βαθέα κρίση. Και βεβαίως από αυτή την άποψη είναι καθαρό ότι δεν πρέπει να επιλέξει ο λαός με ποιο μείγμα διαχείρισης θα πρέπει να θυσιάσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες του στο βωμό του καπιταλιστικού συστήματος. Και επειδή όλα αυτά είναι φανερά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταφεύγουν σε μια βολική για την κυβέρνηση αντιπολίτευση, σε μια ανέξοδη αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για το μαξιλάρι, το περιβόητο, μέσα από το οποίο θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε άμεσα με τη χρηματοδότηση, με τη ρευστότητα, με τις εγγύσεις, είτε έμεσα μέσα από την αποφυγή πληρωμής των μισθών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων και της καταβολής. Αλλά αυτό το περιβόητο μαξιλάρι ποιος το διαμόρφωσε? Μίλησε καθαρά ο κύριος Σταϊκούρας. Η φορολογία, η ατελείωτη φορολογία του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια, η υπερφορολόγησή του, η μείωση στους μισθούς και στις συντάξεις που όλες οι κυβερνήσεις επέβαλαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βεβαίως η μείωση έως κατάρρευση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές ανάγκες. Και το αποτέλεσμα βεβαίως το βλέπουμε στο δημόσιο σύστημα της υγείας, το οποίο έχει ξεπεράσει πριν την εκδήλωση του κορονοϊού τα όρια του λειτουργίας. Και αυτό δεν είναι η ιδιομορφία της Ελλάδας και των μνημονίων. Βλέπουμε τις εκατόμβες νεκρών στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες που αποτελούν επιβεβαίωση ότι τα υγειονομικά συστήματα είχαν καταρρεύσει. Γιατί από όλες τις κυβερνήσεις θεωρούταν ως κόστος και δίνανε πρόκριμα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας. Το δεύτερο στοιχείο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα μονοπόλησε και την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τα πάνω από τα 2/3 της ώρας που μίλαγε, είναι τα περιβόητα προγράμματα κατάρτισης. Όμως κανείς δεν άγγιξε την ουσία του ζητήματος. Γιατί δεν θέλανε και γιατί όλοι ακριβώς αυτό εφάρμοσαν. Ποιο δηλαδή? Της ιδιωτικοποίησης της παιδείας. Ότι τα επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης γίνονται μέσα από ιδιωτικά ΚΕΚ. Που αυτό ακριβώς αποτελεί και τη μήτρα, το φυτώριο των εκλεκτικών σχέσεων συγγένειας ανάμεσα σε υπουργούς, διαφόρων αποχρώσεων υπουργούς, διαφόρων κυβερνήσεων και σε εργοδότες που έχουν τα διάφορα ΚΕΚ. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι ακόμη άμα το θέλετε και η κριτική την οποία άσκησε ο κύριος Βαρουφάκης στην ομιλία του για το πώς διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση, είδαμε και τη δική του διαπραγμάτευση που οδήγησε στο τέταρτο μνημόνιο, στο τρίτο και τέταρτο μνημόνιο.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, αλλά και ταυτόχρονα οι διάφορες σκέψεις ακριβώς τι προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, ακριβώς ότι είναι απολογητής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήματος και προσπαθεί να συσκοτήσει με διάφορες προτάσεις, οι οποίες δεν πρόκειται πρώτα να υλοποιηθούν στον αιώνα τον άπαντα, προσπαθεί ακριβώς να συγκαλύψει τον εχθρικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λαούς, αλλά και του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση σε όλα αυτά, για αυτά τα οποία ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα της παιδείας και την τοποθέτηση του Δημήτρη του Κουτσούμπα. Εμείς είπαμε ότι αποτελεί απαράδεκτο γεγονός τη στιγμή που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω του κορονοϊού, τη στιγμή που απαγορεύονται οι μαζικές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, η κυβέρνηση να φέρνει ένα νομοσχέδιο για την παιδεία τερατούργημα, όπου μετατρέπει τα σχολιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ατέλειωτα εξεταστήρια, όπου τα υποβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης μέσα από τη λογική της συγκέντρωσης δεξιοτήτων, όπου μετατρέπει ακόμη περισσότερο τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες και μάλιστα ανοίγει το δρόμο για την επιβολή διδάκτρων ακόμη και σε προπτυχιακές σπουδές και όχι σε μεταπτυχιακές. Γιατί η δημοκρατία δεν κρίνεται στην αίθουσα της Ολομέλειας. Κρίνεται στους δρόμους, όπου μπορεί το μαζικό κίνημα, το εργατικό, το μαθητικό, το φοιτητικό κίνημα να απαιτήσει και να διεκδικήσει μέτρα που να ικανοποιούν τα δικά του τα αιτήματα. Και από αυτή την άποψη ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής, ότι δεν θα επιτρέψουμε ως ΚΚΕ και δεν πρέπει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός και η εργατική τάξη να το επιτρέψει να πληρώσει για ακόμη μια φορά για τη νέα κρίση. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο στις μέρες μας είναι ακριβώς να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να περάσει την αντεπίθεση, να σπάσει το φαύλο κύκλο των καπιταλιστικών κρίσεων που διαδέχονται η μία την άλλη και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα των μονοπωλίων και με την εξουσία τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.